όπως και σήμερα από το νέο θεσμικό μου ρόλο ως Περιφερειάρχης Αττικής έχω υποσχεθεί και θα το πραγματοποιήσω μόλις μου τις δυνάμεις μέσα από τη βοήθεια και άλλων εδώ στην αίθουσα του κ. Κεχρή που είναι και μέλος του Ιατρικού μας Συλλόγου και στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο και έχουμε υποσχεθεί ότι θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα βοηθείας και όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για να συνδράμουμε στον εθνικό σκοπό, κύριε Κοντέτη, της αύξησης και ενίσχυσης των μεταμοσχεύσεων. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ο Θεός δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα με το δώρο του πιο πολύπλοκου σώματος, το οποίο πραγματικά αξιολογείται ως ανεκτήμητο. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Yale κατέληξε ότι για να δημιουργηθεί το ανθρώπινο σώμα ο υπολογισμός του κόστους ανέρχεται σε περισσότερο από 6.000 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 77 φορές το ΑΕΠ του πλανήτη. Και αυτός ο υπολογισμός σημειώνεται δεν συμπεριλαμβάνει την διέστηση, την αισθητική νοημοσύνη με την οποία ο άνθρωπος επίσης έχει ευλογηθεί. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι για το πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο να αγαπάμε το σώμα μας, αλλά να διατηρούμε τη ζωή για το μέλλον, δορίζοντας και τα όργανά μας μέσα από μία διαδικασία δωρεάν οργάνων που είναι το μοίρασμα του δώρου της ζωής στον άνθρωπο σε άνθρωπο και προφανώς ενός εξαίρετος τρόπος για να ζει κανείς μετά το θάνατο. Η ιδιαιτερότητα των μεταμοσχεύσεων, όπως όλοι γνωρίζουμε, έγινε στο γεγονός ότι η διάδοσή του εξαρτάται κυρίως από την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου της κάθε οικογένειας και της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Και σε αυτό το σημείο, όπως σας ανέφερα, είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε για να αλλάξει το επίπεδο έλλειψης ενημέρωσης που διαπιστώνεται σήμερα σε ολόκληρη την κοινωνία. Ένας στους δύο δεν εμπιστεύεται το σύστημα υγείας όπως δείχνουν οι έρευνες της Ελλάδας. Αλλά και περισσότερο από το 65% των Ελλήνων, κύριε Αυγερινέ, εξακολουθούν και δηλώνουν ανεπαρκώς ενημερωμένοι για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το οποίο σήμερα συζητάμε. Η στέρησή μας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων εθνικά αποτελεί κέριο ζήτημα και συζητείται επί σειρά ετών. Γνωρίζουμε όμως ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει πολλά ζητήματα για λύση για να αναστραφεί η εικόνα. Είναι κοινή ομολογία ότι τα ελληνικά νοσοκομεία δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τη διαχείριση πιθανών ποτών οργάνων. Όμως εγώ, σαν γιατρός πριν ξεκινήσω την ορθοπαιδική, ήμουνα ένα χρόνο, το ξέρει ο κύριος Μπολέτης, στη μονάδα μεταμόσχευσης στην κλινική του Σκαρκιά του Λαϊκού Νοσοκομείου. Και τότε θυμάμαι χαρακτηριστικά, η μονάδα είχε κάνει 91 μεταμοσχεύσεις νεφρού. Την πρώτη διπλή μεταμόσχευση παγκρέατος και νεφρού, θυμάμαι την κυρία Ταμπουρέα, την συγχωρεμένη Ταμπουρέα, κρατήθηκε στη ζωή 4-5 χρόνια, αλλά και μία προσπάθεια μεταμόσχευσης ύπατος, η οποία ήταν ένα επιβαρημένο περιστατικό, το οποίο έγινε, αλλά το 91 σας λέω, και όλα δείχνανε ότι αυτή η τάση θα έδινε μία λαμπρή πορεία. Βλέπω εδώ και την κυρία Θεοδωρή, την πρόεδρο του Υπάρχου, για να μπορέσουμε να νιώσουμε σαν χώρα πολύ καλά. Στις μεγαλύτερες μέρη της χώρας εξακολουθούν να μην υπάρχουν οι εξειδικευμένοι συντονιστές που αναλαμβάνουν την ενημέρωση των οικογενειών για τη δωρεά οργάνων, κάτι πολύ σημαντικό. Ενώ την ίδια ώρα πολλοί υποψήφοι δότες χάνονται εξαιτίας της έλλειψης κρεβατιών και προσωπικού στη ΜΕΤ. Και μάλιστα σε πολλές μονάδες όπου εικόνες εφραγμάτων που δεν έχουν σχεδόν ποτέ αναφερθεί για πιθανούς δότες χάνονται. Λόγω λοιπόν της ιατρικής μου ιδιότητας, γνωρίζω επίσης ότι πολλές κλινικές εντατικής θεραπείας με ειδικά τμήματα αντιμετώπισης προτεραματιών δεν συμμετέχουν στην προσφορά οργάνων σχεδόν εδώ και μία δεκαετία. Είναι πάντα ιδιαίτερα σημαντικό για μας ότι και σήμερα βρισκόμαστε κοντά οι πολύτιμοι σύλλογοι των ασθενών. Ένα προς ένα, κύριε Γραφάκο, ξέρουμε τις προσπάθειές σας μέσα και από τη δική σας συμμετοχή της Μαριάννας Βαθυναγιάννη και του Ελπίδα για τη μεταμόσχευση του Μιεθνού των Οστών και χαιρόμαστε πολύ που συνεργαζόμαστε με αυτή την προσπάθεια και ως αυτοδιοίκηση. Τις καταγραφές των προβλημάτων και τον πόνο που αναδεικνύεται μέσα από κάθε περιστατικό ασθενούς που βρίσκεται στη λίστα αναμονή
και στις μαρτυρίες τους οφείλουμε όλοι να αξιοποιούμε ως το βασικό κύτταρο της όποιας κατοικής στρατηγικής για τη δημοσκέψη. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ από αυτό εδώ το βήμα τα σωματεία στήριξης ασθενών υπομεταμόσχευση, τα οποία ξέρω ένα προς ένα σχεδόν τη μεγάλη δουλειά την οποία κάνουν και τις άοκνες και συγκινητικές προσπάθειες που καταβάλουν για τη στήριξη των συνανθρώπων μας. Έχω πάει σχεδόν σε πολλές, μάλλον έχω πάει σε αρκετές εκδηλώσεις για να το διορθώσω και έχω δει ο ίδιος την προσπάθεια που κάνουν. Καλώντας τις δυνάμεις λοιπόν της χώρας να στηρίξουμε το δωράδο της Ελλάδος και τη δεύτερη ευκαιρία ζωής. Έχουμε αυτή τη χρονιά το μήνυμα της Πανελλήνιας Μεταμόσχευσης, κύριε Χατζή, να κάνει τη διαφορά και να επαναφέρουμε μαζί την κοινωνική αλλαγή στη σωτηρία της ζωής. Με την υπόσχεση εμείς ότι θα στεκόμαστε πάντα δίπλα σας, εύχομαι κουράγιο, υγεία, ελπίδα, καλύτερη έκβαση στην υγεία, κάθε ένας ασθενής να μπορέσει να βρει την υγεία του και εμείς οι λειτουργοί να είμαστε κοντά τους, όχι μόνο ως επιστήμονες, αλλά κυρίως ως άνθρωποι. Σας ευχαριστώ.